τώρα ας το ευχαριστηθώ. Νιώθω ότι έχω να σας μιλήσω αρκετές μερούλες, αλλά η προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάπως δύσκολη. Είχα και τα δύο μωρά με πυρετό και λαργίτιδα, οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα γενικά. Παρ' όλα αυτά τώρα είμαστε καλύτερα. Τώρα έχουμε σηκωθεί από νωρίς, γιατί εγώ ήθελα να πάω να κάνω κάποιες εξετασούλες αίματος. Οπότε πήγαμε, αφήσαμε τον Αγγελάκο και πήγαμε μετά για εξετάσεις και επιστρέψαμε. Και είπα, μιας και είχα ντυθεί έτσι από τόσο νωρίς, να ετοιμαστώ λίγο παραπάνω και να βγω και για ένα καφεδάκι. Δεν έχω φάει κιόλας, οπότε θα βγω να φάω κατευθείαν έξω. Εν τω μεταξύ δοκίμασα ένα δειγματάκι που είχα από μια αντλιακή με χρώμα που είχα, που γενικά έχω να χρησιμοποιήσω πάνω από 10 χρόνια, γιατί γενικά τις βρίσκω αρκετά βαριές τις περισσότερες και δεν μ' αρέσουν. Αλλά αυτή τη δοκίμασα τώρα πριν λίγες μέρες και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμά της. Βέβαια την είχα τοποθετήσει με τα χέρια, ενώ σήμερα την τοποθέτησα με πινέλο και μου φαίνεται λίγο έτσι πιο έντονο. Αλλά γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και η λάμψη που δίνει στο πρόσωπο και όλα. Επίσης έβαλα και ρούζ και μπρόνζερ πάλι σε υγρή μορφή για να μην χαλάσω αυτό το αποτέλεσμα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μόνο τα φρύδια έχω να κάνω γιατί νιώθω έτσι ότι πάνε προς τα κάτω. Αλλά ναι, γενικά αυτή η αντιλιακή μου αρέσει πάρα πολύ. Θα την ξαναδοκιμάσω έτσι 1-2 φορές και λογικά μετά θα πάρω την κανονική συσκευασία. Επίσης έβαλα έντονο χρώμα στα νύχια μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες έκανα μόνο ουδέτερα χρώματα ή έτσι γαλλικό κλπ. Και προς το παρόν νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό έτσι το κοραλοκόκκινο για το καλοκαίρι. Βέβαια πιστεύω ότι θα το βαρεθώ έτσι λίγο πιο γρήγορα. Μετά λογικά βέβαια πιστεύω ότι θα γυρίσω πάλι στα ουδέτερα χρώματα, αλλά τουλάχιστον για τώρα ας το ευχαριστηθώ αυτό. Τώρα πάω να ετοιμάσω και τη μικρή, η οποία κάνει εδώ φασαρία αν την ακούτε από πίσω, για να φύγουμε, γιατί πεινάω κιόλας. Έχω να σας πω έτσι κι άλλα πραγματάκια, αλλά θα το πούμε μετά όταν γυρίσω. Στο σπίτι, εννοείται ότι έπιασα κατευθείαν τα μαλλιά κοτσίδα και έχω ανάψει και το air condition στο full γιατί δεν αντέχεται η ζέστη. Ειδικά τώρα που περπάταγα και έσπρωχνα και το καρότσι, έσκασα από τη ζέστη. Κάτσαμε εκεί και ήπιαμε τον καφέ μας. Πήρα και τελικά ένα γλυκό πρωινό. Πήρα κρουασάν που είχε με μαρμελάδες, σοκολάτες κλπ. Και ήταν πεντανόστιμο. Πέρασε βέβαια λίγο η ωρίτσα, κάτσαμε αρκετή ώρα εκεί. Και τώρα που γύρισα, έχω να ταΐσω τη μικρή και να φτιάξω το μεσημεριανό μας. Ευτυχώς έχω κάτι έτσι γρήγορο να φτιάξω. Αλλά θα φτιάξουμε μαζί έτσι ένα γλυκάκι που έχω βρει που είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ νόστιμο και μπορούν να το φάνε ακόμα και τα μικρά παιδάκια. Απλά επειδή θέλει λίγο κατάψυξη, θα το κάνουμε κατευθείαν τώρα για να μείνει λίγο και να το συνεχίσουμε μετά. Πριν όμως σας δείξω το γλυκάκι, θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια που μου ήρθαν από Temu. Είναι αυτά εδώ. Δεν πήρα πάρα πολλά. Είχα πάρει βασικά αρκετά για την κουζίνα που σας είπα ότι σύντομα θα έρθει το χόλ της κουζίνας, το οποίο θα είναι τεράστιο. Και μιας και έκανα την παραγγελία μου, βρήκα και πήρα έτσι και κάποια έξτρα πραγματάκια που ήθελα. Οπότε θα σας τα δείξω αυτά τώρα. Πρώτο που πήρα είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι για να μπαίνουν στις τρυπούλες που έχει της υπερχείλισης στους νηπτήρες. Είχε σε διάφορες αποχρώσεις. Εμένα, επειδή όλα οι μπαταρίες και αυτά είναι σε ασημή χρώμα, πήρα ασημή και είναι κάπως έτσι. Γενικά με τα χρόνια, επειδή έχουν ταλαιπωρηθεί και μαζεύουν βρωμίτσες κλπ, βρήκα αυτό και είπα να το αλλάξω έτσι να φαίνονται πιο καινούρια. Μία ακόμα άκυρη αγορά που έκανα είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι για να μπαίνουν στον τοίχο και να βάζεις ας πούμε κορνίζες ή οτιδήποτε θες και δεν θες να καρφώσεις τον τοίχο με πρόκες κλπ. Είναι δύο διαφορετικά κομματάκια και έχει αρκετά τεμάχια μέσα το πακέτο. Είναι στην ουσία το ένα για να μπαίνει στον τοίχο και το άλλο πάνω στο αντικείμενο που θες να βάλεις στον τοίχο. Και κουμπώνουν μεταξύ τους και είναι κάπως έτσι. Βέβαια λίγο το φοβάμαι γιατί η τύχη εδώ είναι σαγρέ, οπότε ευελπιστώ ότι θα κολλάει καλά. Θα το δούμε όταν θα είναι να βάλω τις κορνίζες που θέλω. Επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ που είναι τζαμάκι για την κάμερα που τραβάω αυτή τη στιγμή.
Ήθελα να βρω τζαμάκι και θήκη, αλλά δεν έβρισκαμε τίποτα στην Ελλάδα και ευτυχώς είχε στο Temu. Ευελπιστώ κιόλας ότι θα εφαρμόζουν ακριβώς και θα είναι για τη συγκεκριμένη κάμερα. Οπότε πήρα αυτό εδώ το τζαμάκι και πήρα και αυτήν εδώ τη θηκούλα. Εννοείται σε λευκή απόχρωση, ίσως αν είχε και μπες να έπαιρνα το μπεζάκι, αλλά δεν είχε. Μετά είχε κάποια πιο έντονα χρωματάκια και δεν μ' άρεσαν. Οπότε την πήρα σε αυτό το χρώμα και φαίνεται αρκετά σκληρή, οπότε νομίζω ότι θα κάνει δουλίτσα. Το επόμενο που πήρα είναι μια καινούρια θήκη για το κινητό. Είναι αυτή εδώ και είναι καφέ έτσι με λεοπάρ με πράσινο και μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό της. Η προηγούμενη που είχατε δει που πήρα ήταν σε μπέζ και πάλι μαύρες από πίσω. Θα σας τη δείξω κιόλας κατευθείαν τώρα. Είναι έτσι αυτή τη στιγμή η θήκη μου από πίσω. Θα την αλλάξω κιόλας κατευθείαν γιατί δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως έχει γίνει πλέον η θήκη. Αυτό είναι το κακό με τις ανοιχτόχρωμες θήκες. Και κάπως έτσι είναι πλέον με την καινούρια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα αυτή μια και είναι καφέ έτσι και είναι πιο σκουρόχρωμο, δεν θα μαυρίσει. Το επόμενο που πήρα, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει ήδη μια φορά και με έχει βολέψει πάρα πολύ, είναι αυτή εδώ η τσάντα. Ήθελα μια πάνινη τσάντα για την παραλία, η αλήθεια είναι. Γιατί η περσινή που είχαμε ήταν ψάθινη και χάλασε. Οπότε φέτος είπα να πάρω μια πάνινη, μιας και μου αρέσει έτσι η αισθητική της και χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Πριν λίγες μέρες τη χρησιμοποίησα πρώτη φορά και έβαλα όλα τα πράγματα της παραλίας μέσα και χωρούσε τα πάντα. Αλλά επίσης μου αρέσει ακόμα και για μια πρωινή βόλτα, άμα θέλω να βγω και θέλω να έχω έτσι μια πιο μεγάλη τσάντα, αλλά χαλαρή. Ακόμα και για ψώνια μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις τη συγκεκριμένη. Και το τελευταίο που πήρα είναι ακόμη μια πιτζαμούλα, αλλά αυτή τη φορά πήρα καλοκαιρινή πιτζάμα. Είναι αυτή η ροζ που έχει ροζ κερασάκια πάνω και είναι κοντομάνικη, είναι καλοκαιρινή. Αν είχατε δει το Temu haul που είχα κάνει πριν λίγο καιρό, είχα πάρει μια ακριβώς το ίδιο στυλ, αλλά ήταν μακριμάνικη και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε πήρα και μια καλοκαιρινή. Βέβαια αυτή τη φορά είπα να την πάρω σε large για να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω οι πιτζάμες μου όσο γίνεται να είναι έτσι πιο oversized και χαλαρές, να μην με ενοχλούνε. Και από κάτω έρχεται με αυτό εδώ το σορτσάκι. Παρόλο που είναι large δεν νομίζω ότι θα μου πέφτει γιατί το λαστιχό του είναι έτσι πιο σφιχτό, οπότε νομίζω ότι θα με βολέψει πάρα πολύ. Σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία τώρα που θα βάλω πλυντήριο χρωματιστά θα την βάλω και αυτή μέσα για να τη φορέσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτά τα λίγα είχα από Temu, όλα τα υπόλοιπα είναι κουζίνας όπως σας είπα και θα τα δείτε σε ένα τεράστιο haul κουζίνα σε λίγο καιρό. Οπότε τώρα πάμε να φτιάξουμε το γλυκό για να τα αφήσω έτσι μια-δυο ώρες στην κατάψυξη και να το δοκιμάσουμε γιατί και εγώ το είδα σε βίντεο αλλά δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε θα το δούμε τώρα πρώτη φορά μαζί. Και έχω έρθει τώρα να ετοιμαστώ. Έχω βάλει αυτό το φορεματάκι που είναι από τα αγαπημένα μου. Το γλυκάκι πριν ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έδωσα και στο Μαγγελάκο και δοκίμασε και ξετρελάθηκε. Και εμένα με εξέπληξε γενικά γιατί δεν περίμενα να ταιριάζει τόσο η μπανάνα με το γιαούρτι, αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να το δοκιμάσετε σίγουρα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι και υγιεινό. Και όπως σας είπα είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Τα υπόλοιπα εννοείται τα ξαναέβαλα στην κατάψυξη γιατί άμα τα βάλεις ψυγείο νομίζω ότι θα λιώσει, οπότε καλό είναι να τα διατηρείς στην κατάψυξη. Και όποτε θες να φας να βγάζεις ένα να τα αφήνεις 2-3 λεπτάκια και μετά να το φας γιατί θα είναι αρκετά παγωμένο. Τώρα ξεβάφτηκα και θα ξαναβαφτώ έτσι ελαφριά γιατί θα βγούμε μια βολτούλα έτσι οικογενειακά. Πιο πολύ για να περπατήσουμε και μετά θα καθίσουμε λογικά να φάμε και κάτι, γλυκό αλμυρό δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά γενικά ναι, θα έχουμε έτσι ένα πιο οικογενειακό απογευματάκι, γιατί γενικά δεν το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Τώρα τελευταία τυχαίνουν συνέχεια πραγματάκια και δουλειές
Και δεν έχουμε χρόνο έτσι να βγούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Οπότε θα βγούμε τώρα όλοι μαζί να το ευχαριστηθούμε. Επίσης αυτό από τζάμπο που πήρα, το lip scrub, βγήκε πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, με έχει βολέψει και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Γιατί το βάζεις στα χείλια σου, κάνει scrub και λιώνει παράλληλα και η ζάχαρη. Οπότε δεν το ξεπλένεις κάτι, απλά το τρίβεις. Και μόλις λιώσει η ζάχαρη, μένει σαν lip balm πάνω στα χείλη. Οπότε θα τα αφήσω τώρα μέχρι να το βγάλω για να βάλω κάποιο κραγιόν ή κάτι. Επίσης αυτό που ήθελα να σας αναφέρω το πρωί που δεν πρόλαβα γιατί βιαζόμασταν να βγούμε έτσι για τον καφέ, είναι ότι τις εξετάσεις τις έκανα γιατί τον τελευταίο μήνα νιώθω μια αρκετά μεγάλη ατονία και νιώθω ότι δεν έχω πολύ όρεξη να φάω. Και όντως είδα ότι έχω πέσει αρκετά και σε κιλά, οπότε κάπως έτσι έκλεισα κατευθείαν να πάω να δω τι συμβαίνει, γιατί λίγο το είχα μελήσει κιόλας. Έπρεπε να έχω κάνει σίγουρα κάποιους μήνες πριν, αλλά δεν έκανα ποτέ, οπότε πήγα και έκανα τώρα. Γιατί ό,τι και αν έχω και με τη ζέστη γίνεται ακόμα πιο έντονο. Οπότε τώρα μόλις βγουν τα αποτελέσματα θα ξέρω και τι συμβαίνει, να το φτιάξω κατευθείαν. Αυτά γενικά. Θα κάτσω να ετοιμαστώ τώρα γρήγορα και να βγούμε για τη βολτούλα μας. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations of. Επιστρέψαμε επιτέλους στο σπίτι, βάλαμε και τα μωρά κατευθείαν για ύπνο και ήρθε επιτόπου να κάνω τότε μακιγιάζ, γιατί αν δεν το κάνω τώρα δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ και επειδή δεν θέλουμε τίποτα να κοιμηθώ με το μακιγιάζ, ήρθα να ξεβαφτώ. Είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη οικογενειακή ημέρα. Τώρα ανυπομονώ να αλλάξω ρούχα και να ξαπλώσω. Λογικά θα καθίσουμε να δούμε κάποια ταινιούλα με το Θάνο μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσει η μέρα μας σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσατε όμορφα μαζί μας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια!